Ο ΠΟΑ ιτήθηκε εντός έδρας από τον Ηλυσιακό με 01 για την 21η Αγωνιστική της ΓΑΜΕ Εθνική. Στο 6 η πρώτη και τεράστια ευκαιρία για τον Ελυσιακό με τον Καβουσάκη να μην συνεννοείται σε έξοδό του με του, του έφυγε μπάλα από τα χέρια με τον Λέκα υποπίεση σε κενή αιστεία να στέλνει την μπάλα out. Στο 14 η πρώτη φάση για τον Μποά όταν από εκτέλεση corner ο Λουμπάκη πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως πέρασε out. Στο 16 ο Καραγιάννης μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το σουτ με τον Καβουσάκη να διώχνουμε τα πόδια, ενώ ο ίδιο ένα λεπτό αργότερα δοκίμασε ένα μακρινό σουτ με την μπάλα να περνάει out. Στο 41 τεράστια ευκαιρία για τον Μποα με το Γιακουμάκι μετά από ωραία μπαλιά να βγαίνει στην πλάτη τη άμυνα, έκανε το σουτ. Η μπάλα κάπου κόντρα, ο Καϊμακαμούδη πήρε το rebound, στην κίνηση έκανε το σουτ, έκοψε ο αμυντικό. Ενώ στην επαναφορά ο Γιακουμάκη ανέγκασε το Λέτσο σε μεγάλη επέμβαση. Το 65 ήρθε τον γκολ για τον Ηλυσιακό. Μετά από corner στο δεύτερο δοκάρι, ο Λέκα με κεφαλιά έκανε το 0-1, ωστόσο δεν πανηγύρισε τον γκολ εφόσον είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με την ομάδα του Ατσαλένου. Στο 71 σου του ψαρά μπλόκαρε ο Λέτσο, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή με το Λέτσο να μπλοκάρει. Στο 77 τεράστια ευκαιρία για τον Ηλυσιακό με τον καλό μέσα από την περιοχή να κάνει το σουτ ελάχιστα out. Δύο λεπτά αργότερα ο Κερμανίδης πήρε την κεφαλιά με το Λέτσο να πραγματοποιεί απίστευτη επέμβαση στη γωνιά του. Στο 81 ήταν σειρά του Καβουσάκη να αποκρούσει προσπάθεια του Κράση, ενώ στη συνέχεια ο τερματοφύλακα του ΠΟΑ τραυματίστηκε και άφησε την ομάδα του με 10 παίχτες καθώς δεν υπήρχαν άλλε διακοπέ. Στη συνέχεια ο ΠΟΑ πίεσε ψάχνοντας τον κόλλη για την ισοφάρηση, ωστόσο μέχρι το τέλο δεν άλλαξε κάτι. Με την ομάδα του Ατσαλένι να γνωρίζει την ήττα με 0-1 από αυτή των Ελυσσίων.